Ηλικιωμένη κινδύνεψε στα νόγια όταν το σπίτι της πήρε φωτιά κάτω από άγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αυτή δεν μπορεί, παιδί μου, να μετακινηθεί καθόλου από την καρέκλα και φώνιαζε. Βοήθεια και βγει. Πλησιάσαμε στην πόρτα και τη βγάλαμε όξο. Τέλος. Τις φωνές της ηλικιωμένης για βοήθεια άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία με 2 οχήματα και 4 πυροσβέστες να σπέβουν άμεσα στο σημείο. Τη βγάλανε σώ από μέσα, νωρίς. Ακούσατε τις φωνές της? Ναι, είδαν τη καπνούση, τη βγάλανε. Είναι καλά στην υγεία? Μια χαρά είναι τώρα, μια χαρά. Όντως από ό,τι είδαμε έγινε στάχτη, τα πάντα έγιναν στάχτη μέσα. Άρα μεγάλη φωτιά. Έχουν καεί, ευτυχώς ήρθε η πυροσβεστική και προλάβαμε. Κοιμόταν ηλικιωμένη? Καθόταν στο καναπέ. Ζόρε, μεγάλο ζόρε φωτιά, γιατί είναι παιδί μου παλιό το σπίτι, πολύ παλιό. Και κέντησε και ο νοντάς και τα πάντα, τα ρούχα, όλα. Την πηγή της φωτιάς δεν την ξέρουμε ακόμα, η πυροσβεστική μόλις πριν από λίγο έσβησε τη φωτιά. Είναι μια ηλικιωμένη, η οποία ευτυχώς τα νύψια της καταφέρανε άμεσα και την έβγαλαν από το σπίτι. Η καταστροφή βέβαια εσωτερικά του σπιτιού είναι μεγάλη. Σωτήρια αποδείχτηκε η επέμβαση συγγενικών προσώπων, οι οποίοι κατάφεραν να βγάλουν από τις φλόγες την ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ο μοναχή, μια γυναίκα έρχεται και την κατασταίνει, την συγκεντρεί και μόλις είχε φύγει, ακριβώς, μόλις 2 λεπτά επήρε φωτιά. Τώρα αυτή πώς το έκαμε, τι έκαμε, δεν ξέρω να σου πω, γιατί δεν έφυγε ο καπνός να είδω. Δεν μπορούσε δηλαδή να σηκωθεί να... Όχι, παιδί μου. Και τα νύψια της τη βγάλανε? Τα νύψια της ήρθαν, τη σηκώσανε, τη βγάλανε έξω. Από την πυρκαγιά το σπίτι της ηλικιωμένης έγινε στάχτη με τα αίτια να διερευνώνται από τον ακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.